φίλοι και συναγωνιστές αγρότες. Το εργατικό κέντρο Λάρισσας, τα σωματεία του, είμαστε εδώ, συμπαρατασσόμαστε μαζί σας στον αγώνα σας, που είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Είναι ένας αγώνας που στέλνει μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης, ελπίδας, αλλά και ανυποχώρητης στάσης απέναντι σε μια πολιτική που επιτίθεται με αγριότητα στους αγρότες, που τσακίζει βάναυσα τους εργαζόμενους, που αφανίζει τους μικρούς εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους, που καταδικάζει στην εξαθλίωση τους συνταξιούχους και πάνω απ' όλα δεν αφήνει χαραμάδα ελπίδας για το μέλλον για κάθε νέο άνθρωπο, για τη νέα γενιά του τόπου μας. Αυτή την πολιτική εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και τόσες άλλες πριν, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος και αρώματος, και την εφαρμόζουν όχι γιατί λόγω ανικανότητας κάποιων πρωθυπουργών, ανίδιων υπουργών, από επιλογή, γιατί υπηρετούν τα αφεντικά τους, τους μονοπωλιακούς ομίλους, που την ίδια στιγμή που εμείς και οι οικογένειές μας εξαθλιωνόμαστε, αυτοί συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο και επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά και πολλαπλά και κάθε στιγμή και με κάθε τρόπο ότι πραγματικά δεν μπορεί να συνυπάρχει και αυτοί να συγκεντρώνουν τέτοιο αμύθιτο πλούτο και η φτώχεια μας, συνάδελφοι, σε αυτή την κοινωνία να μειώνεται σε αυτές τις συνθήκες. Είμαστε εδώ λοιπόν και στηρίζουμε τα αιτήματά σας, αιτήματα δίκαια, γιατί είναι πέρα για πέρα δίκαιο να ζητάτε να διασφαλιστεί το εισόδημά σας από την ασυδοσία των πολυεθνικών, από τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα σας που σας δίνουν οι μεγάλοι έμποροι, από τις φυσικές καταστροφές. Γιατί είναι πέρα για πέρα δίκαιο να ζητάτε να εξασφαλίσετε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορείτε να ζείτε με αξιοπρέπεια εσείς και οι οικογένειές σας. Να μην βάζετε βαθιά το χέρι στη τσέπη για να έχετε την υγειά σας, για να μπορείτε να σπουδάσετε τα παιδιά σας. Και όλα αυτά, φίλοι και συναγωνιστές αγρότες, είναι αιτήματα εφικτά. Αυτό τουλάχιστον μας δείχνουν ένα σωρό παραδείγματα και γεγονότα, σαν τα 120 εκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση αυτή στην Αιτζίαν για την απώλεια, εισοδήματος που είχε λόγω του COVID, σαν τα 84 εκατομμύρια που ζητούν σήμερα εταιρείες σαν και αυτές τις οποίες η κυβέρνηση παραχώρησε αυτόν τον δρόμο, που δεν σας αφήνει την ίδια στιγμή να βάλετε τα τράκτερ πάνω για να διαμαρτυρηθείτε. Είναι αγώνας κοινός, γιατί τέτοιους πόθους και καημούς και ανάγκες αντίστοιχες έχουμε και εμείς οι εργαζόμενοι. Και γιατί πάνω απ' όλα αυτά που παράγεται με τόσο κόπο, με τόσο μόχθο, με τόσο μεράκι και φροντίδα από τα προϊόντα σας, είναι που τα οποία χρειαζόμαστε για να τραφούμε. Είναι πρώτη ύλη για τα εργοστάσια που δουλεύουν οι εργάτες. Είναι που το μειωμένο εισόδημά σας θα λείψει από όλους τους αυτοαπασχολούμενους εδώ στην περιοχή και όχι μόνο, για να μπορέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους να ζήσουν. Είναι λοιπόν αγώνας κοινός. Συμπαρατασσόμαστε μαζί σας για άλλη μια φορά και αξιοποιούμε αυτή την πείρα που έχουμε σε αυτή την κοινή πορεία, που δείχνει πραγματικά ότι η μόνη δύναμη και η μόνη διέξοδος, η πραγματική σωτηρία, είναι αυτός ο αγώνας, συνάδελφοι. Και αυτόν τον αγώνα λοιπόν μαζί σας θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε. Είναι αγώνας δύσκολος, είναι αγώνας σκληρός, αλλά πραγματικά είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Γεια σας!